Συνελήφθη σήμερα 8 Φεβρουαρίου το πρωί στο Συνοριακό Σημείο Διέλευση Κήπων Εύρου από Αστυνομικού του Τμήματο Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων τη Διεθνή Αστυνομία Αλεξανδρούπολη ένα αλλοδαπό διακινητή, ο οποίο προωθούσε στο εσωτερικό τη χώρα μη νόμιμου μετανάστε. Αναλυτικότερα, ο δράστη οδηγώντα ιδιωτική χρήση φορτηγό αυτοκίνητο, ρημουλκούμενο μετά ρημουλκούμενου, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευση Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί. Με τη βοήθεια μηχανήματο ανείχνευση καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνιακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι ο δράστη είχε αποκρύψει στο ρημουλκούμενο δύο μη νόμιμου μετανάστε, μεταφέροντά του με αυτόν τον τρόπο παράνομα στο εσωτερικό τη χώρα. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα ελέγχου, κ.Π συνελήφθη στις 6 Φεβρουαρίου το απόγευμα σε περιοχή της Ροδόπης στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης από αστυνομικού του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής, τρεις αλλοδαποί εκ των οποίων δύο άνδρες και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρο του συλληφθέντο, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα δικήματα τη εγκληματική οργάνωση και τη διακίνηση ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση εγκληματικού κυκλώματος, το οποίο μεταφέρει ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία μέσω Ελλάδας στην Τουρκία, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικού του Τμήματος Ασφάλεια Κομωτινή, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί τη Υποδιεύνηση Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν του δύο δράστε να επιβαίνουν σε ιδιωτική χρήση επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα κατέργα τη ενώ ο τρίτο δράστης οδηγότας, έτερο ιδιωτική χρήση επιβατικό όχημα, λειτουργούσε ω προπομπό, διευκολύνοντα με αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, σε ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι παραπάνω αστυνομικοί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ναρκωτικών ΛΑΙΚΑ της Υποδιεθνής Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, στο όχημα μεταφορά ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, στην οροφή του αυτοκινήτου, 44 σνάιλεν συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη, συνολικού βάρους 32,50 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν συνολικά η ανωτέρω ποσότητα κατέργας της κάναβης, τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσα μεταφοράς των ναρκωτικών, το χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ροδόπη, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα ασφάλεια Κομωτινή.